Ακριβώς πριν 15 χρόνια, στις 17 του Μάρτη, γίνανε τα εγγένεια του βιολογικού με έναρξη λειτουργίας την 1η του Μάρτη υπό την πίεση 25 εκατομμυρίων ευρώ πρόστιμου αν δεν ανοίγαμε. Προφανώς λοιπόν η πίεση ήταν μεγάλη, αλλά η δυνάμη μας ήταν στο προσωπικό της επιχείρησης και τότε ήταν όλοι σχεδόν συμβασίλοι και βέβαια στους εξωτερικούς συνεργάτες. Έγινε λοιπόν το αδιανόητο και λειτουργήσε ο βιολογικός και όχι μόνο λειτουργήσε, λειτουργήσε και σωστά και αυτό φάνηκε από τους ρήπους που υπήρχαν στη θάλασσα. Πριν το βιολογικό είχαμε 230 οικογένειες ξένων χημικοί στην περιοχή Γερανιώτη, κορομακτηριδίων μιλάω, και μετά τη λειτουργία του βιολογικού κατεβήκαμε στους 60 και τον επόμενο χρόνο στους 20, 18 με 20 που είναι και σήμερα, που είναι μηδαμινή δείκτηση, σημαίνει. Το έργο λοιπόν της απορρίπανσης του κόμπου ήταν τεράστιο, το οποίο, ξαναλέω, πέραν από τις πολιτικές αποφάσεις που πήραμε εμείς γιατί, υπήρξε η πραγματική εργασία, πολλές φορές σαν ιδιωτελείς, μέρα και νύχτα του προσωπικού, για να λειτουργήσει αυτό το έργο. Πιστεύω το ίδιο προσωπικό συνεχίζει σήμερα και λειτουργεί το έργο και πιστεύω ότι είναι και το μέλλον της επιχείρησης. Άκουσα για τα έργα του Προέδρου, πράγματι γίνεται μια καλή προσπάθεια. Εγώ μόνο θα πρότεινα στον κύριο Πρόεδρο να μπει ως προτεραιότητα σύνδεσης τα παρόχθια χωριά με την έννοια των σημερινών ρήπων που προέρχονται μόνο από τα ποτάμια. Τα ποτάμια έχουν ρήπους, δυστυχώς. Ίσως λοιπόν οι πρώτες συνδέσεις πρέπει να γίνουν στα παρόχθια χωριά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και εύχομαι στο προσωπικό καλή δύναμη και στους διοικούντες και σε αυτούς καλή δύναμη.